Γεια σας! Σήμερα έχω μια πάρα πολύ κακή διάθεση. Έχω πάρα πολλά νεύρα. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, δεν ξέρω. Οπότε, ας δούμε πόσο ενδιαφέρον θα βγει αυτό το βίντεο. Παίρνουμε το ζελέ, βάζουμε στο χέρι μας, πασαλγούμε στο μαλλί μας. Γεια σας παπαρολογίστας. Βαριέμαι. Βαριόμουν να κάνω αυτό το επεισόδιο, βαριόμουν να το μοντάρω. Σας βαρέθηκα όλους. Και ειδικά εσένα, Γιάννη. Όλο και κάποιος Γιάννης θα με βλέπει. Αλλά ναι, είπαμε φέτος θα είμαι συνεπής στις εκπομπές μου. Το κοντρόλ ακόμα δεν έφτιαξε τη σφίνα. Κακό του ψόφο. Ψόφο και σε εσάς, ρε, θέλετε και σφίνα να πούμε. Τέλος πάντων, έλα, τελειώνουμε. Θυμάσαι στην προηγούμενη εκπομπή που βγήκα στον δρόμο ρωτώντας διάφορους περαστικούς για τον HIV. Ο εθνικός στάρ ήταν πολύ πιο μπροστά από μένα. Το είχε κάνει αυτό το 1998, παρακαλώ. Κάνω μια έρευνα σήμερα για το AIDS, έχω κατέβει στο Πειραιά. Για να ενημερώσω λίγο τον κόσμο, γιατί νιώθω σαν καλλιτέχνης και σαν στάρ και σαν εθνικό στάρ μάλλον. Την ανάγκη ότι πρέπει να έχω υποχρέωση σε εσάς, το κοινό, να σας ενημερώνουμε κάποιες φορές. Πείτε μου τη γνώμη σας για το AIDS. Για ποια? Για το AIDS. Τι κάνω να σου πω. Τι σκέφτεστε, τις ανησυχίες σας, πώς το βλέπετε σαν φαινόμενο, γιατί είστε μια γυναίκα κάποιας ηλικία σοβαρής. Ναι. Έτσι που φοβόμαστε. Ωστόσο δεν παρεξηγήθηκε που άθελα να του πήρα την ιδέα. Μου έριξε για ένα like στο Facebook, στο βίντεο να όμενες. Ζήτω εθνικό στάρ! Ζήτω το έθνος! Πάμε να δούμε μερικές ωραίες στιγμές από τις φετινές παρελάσεις. Κοντρόλ, παίξα το αγαπημένο μου βίντεο ρε, εκείνο που έκανε τους φασίστες να σκυλιάσουν, ε. Αυτά είναι ο ύμνος του ΕΑΜ στην παρέλαση. Νικάμε, αδέρφια! Όλοι έχουμε δικαίωμα στην παρέλαση. Όπως αυτός ο τυπάκος που χώθηκε στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Οπα, τι κάνεις ρε κολομπατζέ, άσε κάτω το παιδί ρε. Είσαι σαν ένα κλαμπ ρε παιδί μου, βλέπεις τον κόσμο να κοπανιέται, να χορεύει, γουστάρεις. Και τι κάνεις, χορεύεις κι εσύ. Βλέπεις εκεί πέρα τα φαντάρια να κάνουν παρέλαση. Γουστάρεις, παρελάβνεις κι εσύ. Απ, είδατε, είπα παρελάβνεις, όχι παρελάζεις. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην παρέλαση. Ιδραμικοί, μπετατζίδες, ταβατζίδες, όλοι. Χίες και το κρύο, γιατί είχαν μέσα τους τη φλόγα της λευτεριάς που ζέστηνε την ψυχή τους. Επίσης, ζούμε στο 2014 που πρέπει να κάνουμε σέριο οτιδήποτε ζούμε. Ακόμα και τη στιγμή που κάνουμε παρέλαση. Βέβαια η μαλακία ξέρετε ποια είναι. Τελικά αυτοί οι δύο μαθητές πήραν τριήμερη αποβολή. Ψόφο στο Λυκειάρχη! Και τέλος, πάμε στο γεγονός της 28 Οκτωβρίου που συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Την αεροπορική επίδειξη με F-16 στη Θεσσαλονίκη. Από πού να ξεκινήσεις, από τη ρομποτική παρουσίαση? Χανιά, είναι χαρά μου να σας περιγράψω την επίδειξη δυνατοτήτων του F-16 Block 52+. Είμαι ο Σμηνιακός Υπτάμενος Δανιάς Νικόλαος. Ναι, γεια σας, είμαι ο Τζάιαν και θα σας παρουσιάσω το παπαρολόγιο. Από το λάθος συγχρονισμό παρουσιαστή και πιλότου. Το αεροσκάφος της σημερινής επίδειξης φέρει σύμμορφες δεξαμενές καυσίμου. Διάμορφωση η οποία καθιστά... Ο υπτάμενος τώρα απογειώθηκε από τον 115 Τρίγα Μάχια στη Λάρισα. Από τη μουσική υπόκρουση. Παρακολουθήστε καθώς το αεροσκάφος διαγράφει ένα 8 πάνω από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τέλος, σε ό,τι αφορά την επίδειξη, δείτε τώρα αποκλειστικά στο Omnia TV το πραγματικό διάλογο μεταξύ παρουσιαστή και πιλότου. Κύριοι, καθώς ο υπτάμενος ετοιμάζεται για την προσγείωσή του στην αεροπορική βάση της Λάρισας, θα περάσει από μπροστά σας, αποχαιρετώντας την όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης με τη χαρακτηριστική ταλάντηση των πτερίγων. Ας πάμε στο κόκπιτ για ένα τελευταίο χαιρετισμό. Ζεύσε ένα ο 3, σύρματος δικό σου. Με κέντρο, θέλω να κέντρω, με έχει πιάσει κόψιμο. Με έχει πιάσει κόψιμο ψηλή πιπή, τι να κάνω. Αμόλα να μην τόσει. Ελλαδάρα ρε μουνιά, όλα εμείς τα ανακαλύψαμε, ακόμα και τη ρέγγε ή μήπως ρέπε. Ο Μπομπ Μάρλεϊ στην παρέα μας. Ρέγγε ακούμε κάθε μέρα, ρέγγε μπόλικη και προσπαθούμε να ζούμε με αγάπη, ειρήνη και καλή ενέργεια. Ρέγγε ρέμπε. Το ρέγγε, το ράστα βασικός είναι αρχαιοελληνικό, είναι από τη Ραστώνη, Πλάτωνς κτλ. Οπότε έχουμε συνύπραξη με τους ράστα. Έτσι, το ράστα βγαίνει από το Ραστώνη και η ρέγγε από τις ρέγγες. Μιλώντας για ψάρια, πάμε να δούμε το χαριτωμένο βίντεο της ημέρας. Πρόκειται για ένα χταποδάκι γνωστός Dumbo που εντοπίστηκε από το ερευνητικό πλοίο Ναυτίλος. Stocks with them. Oh, what is this squid? It's a Dumbo Octopus. Nice. Yay. Nice, Roderick. You remember that? Just get the vehicle out of the shot. It's good there. Ah. Oh. Oh, I love your little ears, buddy. They're so cute. I mean, it would make a great cartoon. Γενικά να βάζουν πολύ γαμάτα βιντεάκια. Όσοι έχετε κάβλα με την υδρόβια ζωή, ρίξτε ένα subscribe στο κανάλι και παρακολουθείτε το. Πιστεύεις ότι τα ψάρια διψάνε ποτέ? Άνετα, το πιστεύω, γιατί και εγώ όταν κάνω μπάνιο, παιδιά, μετά βγαίνω από τη θάλασσα ή όταν κάνω ντους και λοιπά και διψάω πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί, οπότε στα διψάνε. Παίρνουμε το ζελέ. Ακούγονται πολύ τα πίστα. Σου είπα γράφω, δεν ετοιμάζω. Θυμάστε στην προηγούμενη εκπομπή που βγήκα στον δρόμο ρωτώντας «Δε». Όπως αυτός ο τυπάκος που χώθηκε στη στρατιωτική παρέλαση στη «Δε». Όλοι έχουμε δικαίωμα στην παρέλαση. Ιδραυλική, πετατζή, «Δε». Ακόμα και τη στιγμή που κάνουμε παρέλαση. Το είδες αυτό που οι μαθητές σου κάνουν selfie μπροστά από τους επισήμους. Σας παρουσιάζω αποκλειστικά στο Omnia TV το διάλογο μεταξύ πιλότου και ΔΕΔΕ. Στο Omnia TV, τον ΔΕΔΕ. Πρόκειται για ένα χταποδάκι γνωστός Dumbo που εμφανίζεται. Όσοι έχετε κάβλα με την υδρόβια ζωή, ρίξτε ένα subscribe στο ΔΕΔΕ.